Καλησπέρα σας. Κοίτα. Γεια σας από την Κρήτη. Τι κάνετε, πώς είστε? Ναύπλιο στο Τολό, το κρετικό χωριό του Αργολικού. Το κρετικό χωριό του Αργολικού Κόλπου, σωστά τα λέω? Σωστά. Σωστά τα λέω. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει χαρακτηριστεί κρετικό χωριό εκεί το Τολό? Γιατί το Τολό έγινε από άπτυπους Κρήτες. Ήτανε οι διωγμένοι Κρήτες του 1829-30, τους οποίους περιέφτασε ο Όθωνας και τους έδωσε αυτό το χώρο για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Από τότε λοιπόν το Τολό συνεχίζει να είναι το κρητικό χωριό της Πελοποννήσου. Το κρητικό χωριό, προφορά έχετε εκεί ή μόνο στο όνομα έχετε τη χάρη? Ωραία. Εντάξει. Σίγουρα μετά από τόσες γενιές η προφορά έχει χαθεί. Δεν το συζητάμε αυτό. Παρά τα αυτά όμως νιώθουμε μέσα μας κριτικοί. Έχουμε αδελφοποιηθεί με χωριό της Κρήτης, τους Άγιους 10 του Δήμου Γόρτινας. Συχνάζουμε, συχνά πηγαίνω ερχόμαστε, οπότε θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα έρθει και η προφορά. Πώς ήταν τότε οι Κρήτες και πώς είναι τώρα? Αυξάνονται? Κοιτάξτε, όταν έγινε το κρητικό χωριό που λέμε, ήταν γύρω στις 128 οικογένειες. Από εκεί και πέρα υπήρχε στο πέρασμα του χρόνου πάρα πολλές οικογένειες γυρνούσαν στην Κρήτη γιατί υπήρχαν συνεχώς επαναστάσεις και ήθελαν να γυρίσουν πίσω. Άλλοι ερχόντουσαν γιατί πάλι ήταν κυνηγημένοι. Αυτή τη στιγμή το Τολό έχει γύρω στους 1000 κατοίκους μόνιμους και το καλοκαίρι βέβαια σαν τουριστικός χώρος θα ανεβαίνει υπερβολικά. Πέρα από τη λεβεντιά βέβαια και την ιστορία και τις ρίζες, το μπλε της θάλασσας πίσω είναι κοινό χαρακτηριστικό των δύο τόπων. Ακριβώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Να μας πει και ο κύριος δίπλα δύο κουβέντες. Δεχτήκατε από την πρώτη στιγμή. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, από άκρη σ' άκρη και σε όλο τον κόσμο τους Κρήτες. Οι δεσμοί λοιπόν είναι έντονοι. Βρίσκουμε περιοχές. Βέβαια. Την περασμένη εβδομάδα βγάλαμε την Άξο, το χωριό εκεί που έχουν την κρητική προφορά. Σήμερα βγάζουμε εσάς. Εδώ το Τολό έχει οικογένειες που κατάγονται από όλη την Κρήτη, από όλα τα μέρη της Κρήτης. Γι' αυτό και παλιά ήταν και χωρισμένες σε 4 συνοικισμούς. Ήταν τα Χανιώτικα, τα Ρεθενιώτικα, τα Ηρακλιώτικα και τα Λασιθιώτικα. Τώρα βέβαια έχουν αναμειχθεί τα σπίτια, ναι. Αλλά βλέπουμε και πολλά επώνυμα που δεν έχουν την κατάληξη Άκης, που είναι από τα πιο ωραία μέρη. Από τα πιο ωραία μέρη. Κοινές εκεί δραστηριότητες με τους κρητικούς? Εδώ έχουμε τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τολού και πολλά μέλη του χωριού πάλι υπάρχουν, είναι στην Ένωση Κρητών Αργολίδας. Γνωρίζουν την ιστορία, γνωρίζουν το δέσιμο ανάμεσα στους δύο τόπους κρητικοί που έρχονται στην περιοχή ή αναγκάζεστε εσείς οι ίδιοι και πέντε στη διαδικασία και τους ενημερώνετε? Είναι διαβασμένοι? Και διαβασμένοι και όχι. Σίγουρα, είπαμε, τα χρόνια περνάνε και αν δεν υπάρχουν κάποιοι σύλλογοι να κρατάνε σταθερά την ιστορία και να την μεταδίδουν από γενιά σε γενιά, θα χαθεί. Για την ώρα όμως πάμε καλά. Αγαπημένος προορισμός εντός Κρήτης και για τους δύο ποιος είναι? Για μένα τα Χανιά. Και για μένα. Χανιά, δυτική Κρήτη λοιπόν. Και λέω καταγωγής. Καταγωγή. κάποιο μέρος εκεί στο Ναύπλιο γενικότερα που να σας θυμίζει την Κρήτη? Εδώ το Τολό και όλος ο Κολπίσκος που ήταν τα χωριά που ήταν διάσπαρτη κριτική, ναι. Θυμίζουν πάρα πολύ την Κρήτη γιατί έχουμε και το βουνό και τη θάλασσα. Ήταν και οι ασχολίες των παππούδων μας που ήταν οι πιο πολλοί αγρότες, υπήρχαν και πολλοί ψαράδες και καθαρά εκτινοτροφία. Να μας δείξετε λίγο από την περιοχή, μπορεί η κάμερα να μετακινηθεί λίγο και να πάρουμε λίγο μια γεύση οπτική? Εδώ είμαστε στη θάλασσα κοντά, είναι τα παραθαλάσσια μέρη, είναι υψηλή άμμος στο βάθος που είναι η μεγάλη παραλία του Τολού. Ναι. Τα νησιά εδώ μπροστά που βλέπουμε είναι του Αργολικού Κόλπου και το τελευταίο νησί τέρμα δεξιά που ίσα που διακρίνεται είναι οι ιστορικές Πέτσες. Α, μάλιστα. Εκεί τα φώτα κάτω που κάνει ζιγζάκ. Είναι
Είναι μια βραχονισίδα που λέγεται Κορονήσι και έχει την εκκλησία πάνω των 12 Αποστόλων. Α, και υπάρχει φωταγώγηση και το βράδυ δηλαδή. Βέβαια, βέβαια. Από το 1973 και μετά. Ψαρεύετε, ψάρια έχετε και στην περιοχή? Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα αρκετά ψάρια και τα τελευταία χρόνια που έχουν καταργηθεί και οι τράτες έχει αυξηθεί η ποιότητα του ψαριού. Οπότε εμείς θα βάλουμε την τζικουδιά και το γαμοπύλαφο και εσείς θα βάλετε τα ψάρια. Δεν ξέρω, πάει γαμοπύλαφο με ψάρια? Περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε, να σας φιλοξενήσουμε στο όμορφο τολό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Σας ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδήν. Στο επανειδήν, το μόνο σίγουρο, το μόνο σίγουρο. Θα τα ξαναπούμε. Τι είπα τώρα, γαμοπύλαφο με. Εντάξει, δεν ταιριάζει και πολύ, αλλά. Εντάξει, αυτοί θα φάνε γαμοπύλαφο και εμείς θα φάνε τα ψάρια. Θα πιούμε όλη τσικουδιά. Πολύ ωραία.